Στο Δήμο Βιάννου, να καλησπερίσουμε και τον ευχαριστήσουμε για την άμεση ανταπόκριση στον Δήμαρχο Βιάννου, τον κύριο Παύλο Μπαριτάκη, να μας πει για τα μέτρα που παίρνει ο Δήμος για το πότισμα για την αρδευτική περίοδο. Καλησπέρα, κύριε Μπαριτάκη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλή Σαρακοστή. Αμήν. Yes. Τώρα, βέβαια, καλή Σαρακοστή. Τι με το δελτίο, το νερό θα το χρησιμοποιούμε στη Βιάννου. Κοιτάξτε, κυρία Καριωτάκη, στη Βιάννουα, να ήταν μόνο η Βιάννου. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Δεν θα το πούμε αυτό. Ήδη το Υπουργείο μας έστειλε επίγον έγγραφο και μιλάει ότι η χώρα μας έχει περάσει στην ξηρική περιοχή και είναι στην πορτοκαλί ζώνη. Άρα τα πράγματα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για να μην έχουμε λοιπόν νερό με το δελτίο, θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε απόλυτα σύμφωνα με τα μέτρα και για το σκοπό τον οποίο προορίζεται. Προτεραιότητα δίνω πάντα στο νερό ίδρυψης. Να έχουμε καταρχήν νερό να πίνουμε. Διότι τα στοιχεία δεν είναι καλά και οι πηγές έχουν ελαττώσει την ροή του πηγαίου νερού. Είναι λιγότερο δηλαδή σε σχέση με άλλες εποχές. Οι βροχοπτώσεις για το Δήμο μας είναι 20% λιγότερα σε σχέση με το 23 που ήταν κακή υδρολογική περίοδο και έχουμε και πτώση του υδροφόρου ορίζοντα πλέον από τα 10 μέτρα πήγαμε στα 18 μέτρα. Πάνω από 8 μέτρα δηλαδή καταγράφεται πτώση του υδροφόρου ορίζοντα των λεκανών της περιοχής της Βιάννου. Που σημαίνει βέβαια και λοιπόν, ενεργειακό κόστος στο Θεό για να μπορέσετε να το αντιλήσετε σωστά. Το ενεργειακό κόστος είναι τεράστιο διότι αντλούμε από 600 και 700 μέτρα βάθος σε πολύ μεγάλα βάθη δηλαδή οι γεωτρήσεις μας. Τι λέμε λοιπόν, να προσέχουμε για να έχουμε. Καταρχήν δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε δεύτερες καλλιέργειες, καλοκαιρινές καλλιέργειες. Η πρώτη καλλιέργεια των γηπευτικών, μιλάω πάντα θερμοκήπια ή η πέτρια, τελειώνει σε λίγες μέρες. Ναι. Άρα δυνατότητα δεύτερης καλοκαιρινής καλλιέργειας δεν υπάρχει, δεν θα υπάρχει νερό να το υποστηρίξουμε. Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πάλι την καλλιέργεια τον Οκτώβριο, τα θερμοκήπια μας, οι καλλιεργητές μας, η παραγωγή μας, θα πρέπει να έχουμε ένα καλοκαίρι συγκρατημένο. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι πλέον το καλοκαίρι έχουμε την άδρευση των ελαιοδέντρων. Έχουμε τις ελιές που πρέπει να αδρεύσουμε, πρέπει να συντηρήσουμε. Η παραγωγή μας έρχονται από μια πολύ κακή χρονιά, δεν είχαν καθόλου εισόδημα. Άρα, έχουμε μια υποχρέωση να στηρίξουμε για αυτούς τους ανθρώπους το εισόδημά τους να παράξουν. Άρα, λοιπόν, πρέπει να συντηρήσουμε τα ελαιόδεντρα και να πάρουν κι αυτοί το νερό που απαιτούνται. Κύριε Μπαριτάκη, βάζετε τώρα και πλαφόν στο πότισμα ένα δέντρο. Κάτι τέτοιο είδαμε στην Ανίκη. Βάζουμε πλαφόν. Κοιτάξτε, το πλαφόν το οποίο βάζουμε δεν είναι τυχαίο. Είναι σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουμε πάρει από τους ειδικούς και από το Υπουργείο και από τα προγράμματα άρδευσης που δίνει η Περιφέρεια η Διεύθυνση Υδάτων. Έτσι πάμε περίπου στα 5 κυβικά το έτος για την ελιά. Ναι. Είναι μετρημένο. Πρέπει να δούμε την νυχτερινή άρδευση. Πρέπει να δούμε την άρδευση με τις σταγόνες πλέον, η οποία μάλλον θα το κάνουμε υποχρεωτικό να πάμε σε άδευση με σταγόνες και όχι το κύμα που γίνεται τώρα που έχουμε πολλή κατανάλωση. Κάνουμε πολύ νερό το οποίο πολλές φορές δεν χρειάζεται και βέβαια περιορίζουμε και την ποσότητα στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Εμείς εδώ στη Βιάννο πρέπει να συντηρήσουμε πολλά στρέμματα θερμοκηπιακών καλλιεργειών, πολλά στρέμματα καλλιεργειών μπανάνας που είναι ένα φυτό που απαιτεί σωστά σχεδόν καθημερινή χρήση νερού. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αν πάμε το καλοκαίρι και αν φυτευτούν καλλιέργειες οι οποίες στέλνουν νερό όπως είναι τα πρωίμα κυπευτικά και παράλληλα να έχουμε να συντηρήσουμε τις υπάρχουσες καλλιέργειες σύν τις ελαιοκαλλιεργητές, το νερό δεν φτάνει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Εδώ δεν έφτανε σε εποχές που είχαμε την άνεση. Και προσέξτε, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά γιατί αν πέσει ο υδροφόρος ορίζοντας και αν εισχωρήσει μέσα η θάλασσα και ανέβουν τα χλώρια, τότε δεν μιλάμε ούτε για καλλιέργειες, ούτε για δεύτερες, ούτε για τρίτες, ούτε για κανονικές καλλιέργειες. Έχουμε τελειώσει. Σεβασμός λοιπόν, με πολύ φιδό η χρήση του νερού, εμείς δεν θα μπορέσουμε να δώσουμε νερό σε δεύτερες καλλιέργειες. Θέλω να το τονίσω αυτό. Άλλωστε και οι οδηγίες του Υπουργείου είναι πλέον ξεκάθαρες. Είμαστε στην πορτοκαλί ζώνη. Λίγο πριν το κόκκινο.
Ας προστατεύσουμε λοιπόν τον υδροφόρο ορίζοντας, ας το σεβαστούμε, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω και να ελπίζουμε σε μια καλύτερη υδρολογική χρονιά από το 24-25. Έτσι. Να βγει αυτή η χρονιά η φετινή, και εδώ είμαστε βεβαίως και εμείς θέλουμε να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Αυτό κάνουμε άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Διαθέτουμε και φθηνό νερό. Και το αρδευτικό δίκτυο είναι εντάξει, κύριε Μπαρητάκη? Το αρδευτικό δίκτυο το συντηρούμε. Αυτό που έχουμε το συντηρούμε με τα όποια προβλήματα έχει. Έχουμε υποβάλει και πρόταση για να έχουμε για θέματα φραγμάτων. Είχε να το ρωτήσουμε σε αυτές τις μεγάλες, πρέπει να τις δώσει πάντα η πολιτεία. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε. Οπότε αναμένεται. Είναι πολλά και τα αρδευτικά, και θα κάνουμε και μια μεγάλη παρέμβαση τώρα στις γεωτρήσεις και ετοιμάζουμε και δεύτερη παρέμβαση να μειώσουμε 50% το κόστος ενέργειας αλλάζοντας όλα τα δυτικά μηχανήματα που να έχουν λιγότερο ενεργειακό κόστος στην άνοιξή τους. Ήδη 10 γεωτρήσεις έχουν μπει στο πρόγραμμα και ετοιμάζουμε άλλες 10 να υποβάλλουμε τώρα τον Μάιο. Δηλαδή ο σκοπός είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε. Κύριε Μπαρητάκη, σωστά. Καταλαβαίνουμε, νομίζω ότι γίνεται αντιληπτή και η αγωνία σας έτσι. Βέβαια, βέβαια. Για να έχουμε νερά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και την άμεση ανταπόκριση. Σας ευχαριστούμε πολύ.